4, Πέπε Μπαρέζι. Νούμερο 15, Ζακαρέλη και νούμερο 16, Φρούτσο. Εδώ η ελληνική ομάδα με τον Δελικάρη αριστερά, τον αρχηγό μας. Δελικάρης 29 φορές διεθνής, 29 χρόνων και οι πανηγυρισμοί στις εξέδρες που συνεχίζονται. Με τον κύριο Χατζηγιάννη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που έχει κατέβει στον αγωνιστικό χώρο για να χαιρετήσει τους διαιτητές και τους παίκτες των δύο ομάδων. Η αρχή Ελλάς-Ελλάς αντυχεί σε όλο το γήπεδο, κατάμε στο δεβεύτη βελόνα, όπως λέμε στην καθιερωμένη και στην καθομιλουμένη γλώσσα μας. Από κοντά του και πίσω βρίσκονται οι παράγοντες της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ενώ θα πρέπει να πούμε ακόμα ότι παρατηρητής του σημερινού αγώνα από την FIFA είναι ο Γερμανός κύριος Σμιτ. Με τον Καμπρίνι στον Ταρντέλι. Ταρντέλι Γκρατσιάνι. Γκρατσιάνι τώρα για τον Αντωνιόνι. Αντωνιόνι κατά μέτωπο επίθεση των Ιταλών. Προσπαθεί να ξεφύγει όταν είναι το γκολ. Ο Αντωνιόνι θα ανοίξει το σκορ. Εδώ ο Μπεαρτζότ, ακριβώς στο 10ο λεπτό της συναντήσεως, 1-0 για την Εθνική Ιταλίας. Φοβόμαστε λοιπόν τις ξαφνικές αντεπιθέσεις των Ιταλών που κατάφεραν, όπως αυτό το σημείο με τον Αντωνιόνι, να σουτάρουν και να ανοίξουν το σκορ στο 10ο λεπτό της συναντήσεως. 1-0 εκεί, για την εκτός και πάλι από το Μαρίνι που έχει βρεθεί στη θέση του πίσω. Αλτομπέλι για τον Ταρντέλι. Για τον Γκρατσιάνι, αφήνει μέσα στην περιοχή και πλασάρι, είναι το γκολ, το δεύτερο το γκολ των Ιταλών. Έκανε μια προσποίηση ο Σιρέα, μπήκε μέσα στην περιοχή και αφού του άφησε ο Γκρατσιάνι την μπάλα, ξαναβλέπουμε τη φάση όμως, να εδώ ο Σιρέα για να μπλοκάρει τον Σαργκάνι που είχε επιχειρήσει στο μεταξύ έξοδο. 2-0 λοιπόν το σκορ για τους Ιταλούς. Ο Σιρέα που ξεκίνησε και πάλι στην ξαφνική αντεπίθεση αυτή των Ιταλών.